Ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Άιδε, δίνε το, θέλω να κλείσω.
Και μία ακόμα. Άντε, άσε με σαράντι, γιατί έχουμε και δουλειές. Καθένας με την τρέλα του. Τι γίνεται με την παραγγελία? Θα την έχουν αφεντικό. Μη σκοτίζεσαι. Σταματήσαμε όλα τα υπόλοιπα και δουλεύουν μόνο για αυτήν. Να βάλετε πρώτο πράγμα. Και καλή δουλειά, εντάξει. Γιατί θα είναι καλή διαφήμιση και για την επιχείρηση. Άντε, γεια σας. Πας σπίτι, αφεντικό. Θα περάσω πρώτα να πάρω τη μικρή από το σχολείο. Θα έρθεις το απόγευμα. Μάλλον. Τα λέμε. Έρε ζωή. Αδικίες που κάνεις. Άλλοι να έχουν 3-4 παιδιά και να τρώνε με το κουταλάκι και άλλοι να έχουν ένα και να τρώνε με κουτάλες και χρυσές μασέλες. Ένα δεν έχει. Ένα, αλλά κάνει για 10. Η μικρή είναι ανοιχτομάτα, τετραπέρατη. Θα του ψήσει το ψάρι στα χείλη. Της έχει αδυναμία το αφεντικό και κοντεύει να το ανέβει στο κεφάλι. Όπως θέλει τον χορεύει. Ξέρει πως όλα είναι δικά της. Πώς δεν έκανε κι άλλο παιδί, ένα ακόμη τουλάχιστον. Δεν θέλει, μην σκορπίσει περιουσία. Έρε ζωή, μπαμπέσα. Τελικά θα έρθεις το βράδυ? Δεν ξέρω, θα δούμε. Α, ξέχασα. Έχουμε και τη μαμά. Ακόμα στο γαλατάκι σε έχουν, κοριτσάκι μου. Δεν περάσετε ακόμα στις φρουτόκρεμες. Κόφτω δούλεμα, εντάξει. Ας είχες και εσύ τη μουρμούρα της και θα σου έλεγα εγώ. Δεν είναι ώρα να γυρίζει ένα κορίτσι 13 ετών. Έχεις διάβασμα. Θα έχεις καιρό μπροστά σου για τέτοια. Ποτέ δεν κάθεσαι να με βοηθήσεις λιγάκι. Τι να σε κάνω, βρε παιδάκι μου. Αργήσατε να τη βγάλετε από τη σαλαμούρα. Πότε θα φύγω από το σπίτι να ζω ελεύθερη, χωρίς να της δίνω λογαριασμό για τίποτα. Όλα την ενοχλούν. Τι ντύση μου είναι αυτό, τι βάψη μου είναι αυτό. Αμάν πια, η ξενέρα. Ευτυχώς έχω και τον μπαμπά. Εκείνον τον του παίρνω εύκολα. Α, καταφωνεί. Θα λέμε, κορίτσια. Το βράδυ, ε. Μάλλον, ναι, το βράδυ. Γεια σου, παπά. Ο Θεέ μου, αν είναι αλήθεια, πρέπει πρώτα να σιγουρευτώ. Πρώτα να σιγουρευτώ και μετά να τους το πω. Θεέ μου, πώς θα το πάρει ο Στέλιος? Thank you.
μέσα. Τι έγινε, Τελένη. Καλώς τους. Πώς πήγε σήμερα? Ελάτε, το τραπέζι είναι έτοιμο. Ματίνα, σε παρακαλώ να συμμαζέψεις τα πράγματά σου. Δεν είναι μια, δεν είναι δυο με αυτή την ακαταστασία. Και μην τσιμπολογάς πριν καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι. Θα κόψεις την όρεξή σου. Ωρε, μαμά, όλο γκρίνια και γκρίνια είσαι. Δεν είναι κόπος να μαζεύεις τα πράγματά σου. Ποιος θα σου τα μαζεύει? Τι καλό μας έχει σήμερα. Πιλάφι με γαριδούλες. Γιατί δεν έχεις κρέας στο ψυγείο? Βρε, Χριστιανέ μου, πάλι κρέας θα φάμε. Έκανα κάτι ωραία γεμιστά. Μπαρντών, ξέχασα. Σήμερα είναι Τετάρτη και μας νηστεύει η κυρία. Τις νηστείες, αν θες, κυρά μου, να τις κάνεις μόνη σου. Εμείς θέλουμε να τρώμε ό,τι μας αρέσει. Κατάλαβες? Καλά σου λέει, ρε μάνα. Με τόσες νηστείες και προσευχές θα σώσεις και εμάς το τέλος, χωρίς να κουνήσουμε ούτε το δαχτυλάκι μας. Να μου ζεστάνεις κρέας από χθες. Τελείωσε χθες και σε παρακαλώ πολύ, μην το κάνεις θέμα. Μετά από τόσα χρόνια θα έπρεπε να έχεις μάθει να σέβεσαι τον τρόπο ζωής μου. Τέλος πάντων, θα πάω να πιάσω καμιά μέρα εκείνον τον παπά που σε εξομολογάει και θα τον συμμαζέψω. Στέλιο, σε παρακαλώ πολύ. Δεν είναι τρόπος αυτός να εκφράζεσαι για έναν ιερέα. Λίγο σεβασμό σε ορισμένα πράγματα δεν βλάπτει. Άντε, άντε, καλά. Κάτσε τώρα να φάμε και... Πέρασε σήμερα από τη μάνα μου. Μου τηλεφώνησε στη δουλειά. Δεν νιώθε καλά, λέει, κάτι τέτοια. Και τον πατέρα μου τον έπιασε ένας ξερός βήχας. Τι κάνουν? Ναι, πέρασα. Φώναξε και το γιατρό. Η μητέρα σου έφαγε λίγο παραπάνω και ανέβηκε το ζάχαρό της. Ο πατέρας σου κρύωσε, γι' αυτό έβηχε. Λέω να φτιάξουμε το κάτω διαμέρισμα, να τους φέρουμε εδώ. Να μπορείς να ασχολείσαι περισσότερο μαζί τους. Παιδιά τώρα δεν έχεις να μεγαλώνεις. Η Ματίνα δεν έχει ανάγκη, τα γεροντάκια όμως θέλουν φροντίδα. Έχεις αντίρρηση? Ελένη, σου μιλάω, με παρακολουθείς? Ναι, να τους φέρουμε, γιατί όχι. Ματίνα, αύριο θα περάσω από τους καθηγητές. Γιατί? Έλα ρε μπαμπά τώρα. Συμμαζέψου, διάβαζε. Δεν θα πληρώνω εγώ κολέγιο για να μου κάνεις εσύ εφέ. Αύριο μεθαύριο θα διευθύνεις την επιχείρηση. Πρέπει να σπουδάσεις για να την πας μπροστά. Καλά, καλά. Αυτά τα ξανάπαμε. Δηλαδή τι θέλεις, να αποβλακωθώ στο διάβασμα? Κοίτα, εγώ αποφάσισα να μην κάνω άλλο παιδί για να μην έχω δύο μπελάδες. Και εσύ θα μου φέρεις 10 μπελάδες στο κεφάλι μου? Αν έχεις λίγο μυαλό, όλη η περιουσία θα περάσει στα χέρια σου. Έννοια σου, μπαμπά, και από μυαλό, κόρη σου είμαι. Δεν θα μείνεις με παράπονο. Τι έπαθες εσύ σήμερα, μου λες? Τίποτα, καλά είμαι. Μια ζαλάδα μόνο. Το απόγευμα θα χρειαστεί να βγω για λίγο. Πού θα πας? Στο γιατρό. Τώρα τελευταία δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Μετά θα περάσω από τους γονείς σου. Να περιμένεις εκεί. Θα περάσω κι εγώ και θα επιστρέψουμε μαζί. Με την ευκαιρία να σας πω ότι σήμερα θα βγω κι εγώ. Μια συμμαθήτριά μου έχει γενέθλια και με κάλεσε να πάω. Πάλι, προχθές είχατε γενέθλια. Μπα, δεν το ήξερα ότι θα είχατε αντιρρήσεις. Αλλιώς θα τις έλεγα να γινόταν όλες μαζί, να τις γιορτάζαμε μια και έξω. Κάθε βράδυ έξω είσαι. Πότε θα διαβάσεις? Σε λίγο καιρό αρχίζουν τα διαγωνίσματα. Μαμά, άντε πια. Σε παρακαλώ, μάθε να μιλάς καλύτερα. Για το καλό σου νοιαζόμαστε. Παρανοιαζόσαστε, μου φαίνεται. Δηλαδή τι θέλετε, να ζω έξω από τον κόσμο? Αυτό θέλετε? Πόρε παιδί μου, πού σας βρήκαμε? Ματίνα, έχεις ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Εμείς προσπαθούμε να σε βοηθήσουμε, να καταλάβεις τους κινδύνους που σε απειλούν και να προστατευτείς. Άντε, πήγαινε και απόψε, αλλά θα γυρίσεις πριν τις 12. Και από αύριο διάβασμα, Φέτος το θέλω το πτυχίο των Αγγλικών. Μπαμπάτα μου, μπαμπάτα μου. Είσαι μεγαλείο. Πόσο θέλεις τώρα να σου ξεπληρώσω? Ό,τι έχετε, ευχαρίστηση. Άντε. Στέλιο, στο παιδί πρέπει να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δεν γίνεται εγώ να αρνούμαι και εσύ να δέχεσαι. Δεν γίνεται να είμαι πάντα εγώ η κακιά και εσύ ο καλός.
είναι πάρα πολύ μικρή για μπαράκια και ξενύχτια. Τώρα πρέπει να διαβάζει και να είναι όσο γίνεται κοντά μας. Καλά, καλά. Εγώ πάω στο μαγαζί. Πήραμε μια μεγάλη παραγγελία και θα καθίσουμε να δουλέψουμε μέχρι αργά σήμερα. Γιατί όταν πάντα κουβεντιάζουμε σοβαρά θέματα, εσύ αλλάζεις κουβέντα? Θα με πάρεις μέχρι το φροντιστήριο? Θα περιμένω να μάθω νέα της υγείας σου. Εύχομαι να μην είναι τίποτα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ε? Αρχή Οδύνη. Καλά το κατάλαβα εγώ. Αυτό ήταν. Γι' αυτό μου τα μάθηκες το μεσημέρι, ε! Έρε μπελάδες! Ζούσες την εποχή μου να το σκεπτώσουν και με το δίκιο σου. Μα τώρα πηγαίνεις στο γιατρό και πριν καλά καλά το καταλάβεις, όλα έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάνα, δεν κατάλαβες καλά. Η νύφη σου είναι το πρόβλημα. Ελένη. Ναι, μητέρα. Το θέλω αυτό το παιδί. Χρόνια το περίμενα. Αυτό να το βγάλεις από το μυαλό σου. Δεν το θέλω αυτό το παιδί. Στέλιο. Σε παρακαλώ, είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Με τις φωνές δεν βγαίνει τίποτε, αλλά ούτε και με τα πείσματα, Ελένη. Καταρχήν, το παιδί δεν είναι μόνο δικό σου, ούτε θα το μεγαλώσεις μόνη σου. Επομένως, έχει λόγο και ο Στέλιος για το αν το κρατήσεις ή όχι. Έπειτα, μοντέρνοι άνθρωποι είσαστε. Τι να το κάνετε το δεύτερο παιδί? Το παιδί έχει σκοτούρα. Ένα παιδί σας φτάνει. Λοιπόν, να θυσιάσω μια ψυχούλα στο βωμό της καλοπέρασης. Να σκοτώσω το ανυπεράσπιστο πλασματάκι που ζει στα σπλάχνα μου μόνο και μόνο για να μην έχουμε εμείς μπελάδες στο κεφάλι μας. Με αυτή τη λογική να σκοτώσω και τη Ματίνα μας. Θέλω να δώσω την ευκαιρία σε αυτό το παιδί να γεννηθεί. Βλακίες και υπερβολές. Αλλά αυτό δεν θα σου περάσει. Θα γίνει αυτό που λέω εγώ. Κατάλαβες? Σήκω να φύγουμε. Τώρα εσύ γιατί μπερδεύεσαι στο ζευγάρι? Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου και να μην μπερδεύεσαι στις δικές μου δουλειές. Ανδρόγυνο είναι. Άλλο σπίτι, άλλη οικογένεια. Άφησέ τους να κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Τι σε νοιάζει εσένα το κρατήσουν, δεν το κρατήσουν το παιδί? Τόσο σε κόβει, τόσο λες. Τι θα το κάνουν το παιδί? Επειδή η προκομμένη νύφη μας ξαφνικά θυμήθηκε να γίνει μάνα, πρέπει να την αφήσουμε? Ένα παιδάκι ακόμα δεν θα ήταν άσχημα. Ευλογία Θεού είναι το κάθε παιδί. Δεν είδες τόσα χρόνια αυτούς απέναντι? Πέντε παιδιά μεγάλωσαν χωρίς να καταλάβουν τίποτα. Όλο χαρές και γέλια. Και εμείς με ένα Στέλιο μια ζωή προβλήματα. Άσχημα θα ήταν αν είχαμε κι εμείς ακόμα ένα τώρα. Ναι, για να είχε σκορπίσει η περιουσία μας τα πεντανέμια με τους κληρονόμους. Και έπειτα δεν σκέφτεσαι ότι εμείς σιγά σιγά βαραίνουμε. Έχουμε ανάγκη από φροντίδα, από γιατρούς. Ποιος θα μας κοιτάξει αν αυτή η προκομμένη φορτωθεί ένα παιδί ακόμα? Αλλά αν νομίζει ότι θα γίνει αυτό που θέλει, είναι πολύ γελασμένη. Ο γιος μου δεν είναι από εκείνους που μπορεί μια γυναίκα να τους κάνει κουμάντο. Εγώ από
αποφασίζω. Ή θα το πετάξεις ή θα φύγεις από το σπίτι. Κατάλαβες? Στέλιο Θεέ μου, σε παρακαλώ, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο παιδί μας? Στο λέω για τελευταία φορά. Αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσω, αν δεν έχουν τελειώσει όλα, θα πάρεις τη βαλίτσα σου και θα πας στη μάνα σου. Λοιπόν, από μένα τι ζητάτε, κυρία μου? Δεν ξέρω, γιατρέ. Δεν ξέρω. Άντρας, πεθερά, ακόμη και η μάνα μου. Δεν σου χρειάζεται, μου λέει. Πέταξέ το. Είναι παραπανήσιο. Σαν να μιλάνε για κανένα ρούχο, γιατρέ. Καταλαβαίνετε? Κυρία μου, δυστυχώς, τα ρούχα σκεφτόμαστε για να τα πετάξουμε. Φτάνει ένα. Κοίταξε να καλοπεράσεις. Τι να σε κάνω εδώ αν σε διώξει ο άντρας σου? Και αυτά μου τα λέει η μάνα μου, γιατρέ. Δεν είχα σε ποιον να πάω, σε ποιον να μιλήσω και να με καταλάβει. Και ήρθατε σε μένα. Καταλαβαίνω. Μα γιατί ήρθατε? Για να δώσω τη λύση? Όχι, κυρία μου, όχι. Έχω δώσει έναν όρκο. Έναν όρκο που έλεγε πως θα προστατεύω τη ζωή. Θα σώζω ζωές. Είμαι γιατρός. Αυτά τα χέρια δεν θα τα ξαναματώσω. Βλέπω τον αγώνα σας, μα βρίσκεστε ακόμα στην αρχή. Αν αποφασίσετε να το συνεχίσετε, σας χρειάζεται πολύ κουράγιο. Είπα πως τα χέρια μου δεν θα τα ξαναματώσω. Πίσω από αυτές τις λέξεις κρύβεται το φοβερό μυστικό της ζωής μου. Το μεγάλο μου κρίμα. Σηκωθείτε, σας παρακαλώ. Έχετε λίγο χρόνο. Θα πάμε μαζί μια επίσκεψη. Ελάτε, μη φοβάστε. Είναι η Κατερίνα. Πάνε 15 χρόνια από τότε που άνοιξε την πόρτα του ιατρείου και ζήτησε να κάνει έκτρωση. Την έσβρωξε η μητέρα της και ο άντρας της. Μετά την έκτρωση έπαθε νευρικό κλονισμό. Έμεινε χρόνια στο ψυχιατρείο. Ο άντρας της την εγκατέλειψε. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που διέπραξε αυτό το έγκλημα. Μα θα το κουβαλάω βάρος μια ολόκληρη ζωή. Η φωνούλα εκείνη του παιδιού με κυνηγάει ακόμα. Άσε με να ζήσω.
Μήπως είδατε την κόρη μου? Είναι πολύ όμορφη. Το πιο όμορφο κοριτσάκι του κόσμου. Μα την περιμένω. Αλλά δεν γύρισε ακόμη. Θα γυρίσει άραγε. Πότε θα γυρίσει? Γιατρέ, νομίζω πως έχω αποφασίσει τι πρέπει να κάνω. Καλύτερα να διαλέξετε τον ανήφορο. Ό,τι κι αν σας στοιχήσει. Θεέ μου, τώρα αρχίζει ο ανήφορος. Είναι φρικτό το δίλημα. Είναι τόσο σκληρό να σκοτώσω το παιδί μου. Δεν μπορώ να το κάνω. Θα ακούσω τη φωνή της συνείδησής μου, ό,τι κι αν μου κοστίσει αυτό. Θα χάσω την οικογένειά μου, ό,τι έχτισα και αγάπησα τόσα χρόνια. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο αυτός ο δρόμος μου μένει. Καταφέρω όμως, Χριστέ μου, να ξεκινήσω πάλι από την αρχή. Πού θα στηριχθώ? Πώς θα βαδίσω στο άγνωστο? Πώς θα ζήσω? Πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου? Με φοβίζει η ανθρώπινη αδυναμία μου. Αλλά μου δίνει θάρρος και ελπίδα η αγάπη σου. Με τη δύναμή σου θα προχωρήσω. Καταλαβαίνεις? Το παιδί μας! Ένα παιδί που δεν έχει τη δύναμη να φωνάξει, να προστατευτεί, να διεκδικήσει το δικαίωμά του να γεννηθεί. Αυτό που μου ζητάς είναι ένα έγκλημα! Δεν μπορώ να το κάνω, κατάλαβε το! Άσε το συναισθηματισμού σου κατά μέρος! Στέλιο, αυτό το παιδί που εσύ το βλέπεις σαν φόρτωμα, εγώ το βλέπω σαν δώρο Θεού. Μια ευλογία! Δεν λαχτάρισες ένα μορδάκι στην αγκαλιά σου? Το γέλιο του, το κλάμα του, τη μυρωδιά του. Πού ξέρεις, ίσως αυτό το παιδί αύριο μεθαύριο σε κάνει να νιώσεις περήφανος που είσαι πατέρας του. Ίσως, πού ξέρεις, δώσ' του την ευκαιρία να γεννηθεί. Φτάνει, δεν θέλω να ακούω άλλα. Έξω από εδώ. Έξω, είπα! Thank you.
Στέλιο και Ματίνα μου. Είστε ό,τι αγάπησα και πόνεσα περισσότερο σε αυτόν τον κόσμο. Όμως μετά από την τελευταία εξέλιξη των πραγμάτων, δεν μπορώ να μείνω πια σε αυτό το σπίτι. Αναγκάζομαι να φύγω. Να αφήσω τη φωλιά που χτίσαμε τόσα χρόνια με τόση αγάπη και τόσα όνειρα. Γιατί πρέπει να ακολουθήσω τη φωνή της συνείδησής μου. Θα σας κουβαλάω μέσα μου όπου κι αν πάω. Το παιδί σου, Στέλιο μου, που μεγαλώνει στα σπλάχνα μου, θα προσπαθήσω να το μεγαλώσω όσο καλύτερα μπορώ. Έχει ο Θεός, δεν θα μας αφήσει. Ελπίζω κάποτε να καταλάβεις. Και εσύ, Ματίνα μου, θέλω να ξέρεις πως θα είσαι πάντα στη σκέψη μου, στην καρδιά μου και στην προσευχή μου. Σε παρακαλώ, παιδί μου, μη μου θυμώσεις. Πονώ τόσο πολύ που φεύγω μακριά σου, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Θα σου εξηγήσει ο πατέρας σου. Να είσαι καλό και προσεκτικό παιδί. Ελπίζω κάποτε να αλλάξουν τα πράγματα και να σε σφίξω και πάλι στην αγκαλιά μου. Θα έχεις πάντα μια μητέρα και σε λίγο καιρό ένα αδερφάκι που θα σε σκέφτονται και θα σε αγαπούν. Η μαμά σου. Όχι, Ελένη. Η Ματίνα από εδώ και πέρα δεν θα έχει μάνα. Ελένη. Η πόρτα ήταν μισά ανοιχτή και μπήκα. Έλα, πέρασε, κυρία Σοφία. Δεν ξέρεις πόσο σε χρειαζόμουν αυτή τη στιγμή. Μόνη σου κάθεσαι, Ελένη. Να με φωνάζεις να κάνουμε παρέα. Δεν πρέπει να κάθεσαι τόσες ώρες μόνη σου. Χάνεσαι στους λογισμούς σου. Φαρμακώνεσαι. Πικραίνεις και εκείνο το δόλιο που μεγαλώνει στα σπλάχνα σου. Εσύ τώρα πρέπει να είσαι ήρεμη και όσο γίνεται χαρούμενη. Μόνη και χαρούμενη. Ναι, ναι, χαρούμενη. Γιατί έκανες το χρέος σου. Τώρα βαδίζεις τον ανήφορο και δεν το καταλαβαίνεις. Τα δάκρυα θολώνουν τα μάτια σου και δεν σε αφήνουν να δεις ψηλά στην κορυφή. Γιατί κάθε ανήφορος οδηγεί στα ψηλά. Μου λείπουν, κυρία Σοφία, μου λείπουν αφάνταστα. Μου λείπει το παιδί μου, το σπίτι μου, ο άντρας μου. Νιώθω τόση μοναξιά. Τάπα, Μελένη μου. Όποιος πήρε την απόφαση να ανέβει στην κορυφή, αυτός πρέπει να ξέρει ότι θα βαδίζει μονοπάτι κακοτράχαλο. Κι όσο πιο πολύ κοντεύει στην κορυφή, τόσο πιο πολύ στενεύει ο δρόμος. Δυο δεν χωράνε. Μα εσύ μη βγάζεις από το νου σου την ομορφιά της κορυφής. Άκουσες τη φωνή της συνείδησής σου και ο Θεός είναι μαζί σου. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Ας τα αφήσουμε αυτά. Για πες μου τώρα, πήγες εκεί που σου είπε ο άντρας μου? Ναι, πήγα. Ας είναι καλά ο κύριος Φώτης. Στην αρχή το αφεντικό ήταν λίγο επιφυλακτικό. Ξέρεις, με την εγκυμοσύνη μου. Είναι καλό παιδί ο Σταμάτης. Ναι, ναι. Μόλις άκουσε το όνομα του κυρίου Φώτη, μου είπε να ξεκινήσω από απόψε κιόλας. Θα αντέξεις δυο δουλειές. Έχεις και τις σκάλες.
και στην κατάσταση που βρίσκεσαι. Αχ, κυρία Σοφία, έχω ανάγκες. Το Νίκη τρέχει, οι λογαριασμοί. Άλλωστε σε λίγους μήνες δεν θα μπορώ πια να δουλεύω. Πρέπει να βάλω κάποια χρήματα στην άκρη. Εσύ ξέρεις. Εμείς όσο μπορούμε θα σου σταθούμε. Δικά μας παιδιά δεν έχουμε. Εσένα μας έστειλε ο Θεός. Να σε ρωτήσω, κανένα νέο από το σπίτι είχες? Πώς και από ποιον? Από κανένα γνωστό. Τους γνωστούς τους αποφεύγω, κυρία Σοφία. Γι' αυτό ήρθα και έμεινα εδώ στην άλλη άκρη της πόλης. Για να ζήσω άγνωστη μες στους αγνώστους. Σκέφτηκα πως ίσως καταλάβει το λάθος του και γυρίσω πίσω στο σπίτι μας. Ας μην ξέρει ο κόσμος τι είχε συμβεί. Μακάρι, μακάρι, Ελένη. Το εύχομαι και θα προσεύχομαι γι' αυτό. Σε ευχαριστώ, κυρία μαμά Σοφία. Σε ευχαριστώ πολύ. Τόσα χρόνια συνεργασίες εδώ μέσα, καρδιές δεν χαλάσαμε. Καλοπληρωτής και άρχοντας. Έχει όμως μια γυναίκα. Ο Θεός να σε φυλάξει. Σου εύχομαι να μην την πετύχεις ποτέ. Πώς πάει? Όλα καλά, αφεντικό. Έχει τον νου σε αυτήν. Θυμάσαι τι έγινε τις προάλλες. Μην ανησυχείς. Όλα είναι υπό έλεγχο. Ναι, κύριε Γεωργίου. Θα σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Να σε βοηθήσω. Περιμένεις τους γονείς σου? Ναι, θα φύγουμε σε λίγο. Γρήγορα, θεσσαλώστομαι, θα χάσουμε το αεροπλάνο. Για την μισάρτη μου. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα. Γεια σας. Thank you.
κορίτσι μου. Έχω τόση ανάγκη να σε δω. Θεέ μου, σε παρακαλώ, ας πάνε όλα καλά. Ματίνα, παράτα με. Κορίτσι μου. Παράτα με, σου είπα. Μην με κάνεις τριζίλη μπροστά στα παιδιά. Για πες, τι θέλεις. Σε πεθύμισα, Ματίνα μου. Α, ναι. Μη στεναχωριέσαι. Σε λίγο καιρό θα έχεις ένα μωράκι να το χαίρεσαι. Εγώ μεγάλωσα. Δεν σε έχω πια ανάγκη. Φύγε τώρα. Αρκετά. Και καλή μεριά. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή μεριά. Σε καλή μεριά. Ευχαριστώ, κύριε Σταμάτη. Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει, Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν. Τι έπαθες? Συμβαίνει κάτι, δεν είσαι καλά. Τα λεφτά μου, έχασα τα λεφτά μου. Ποια λεφτά, τι έγινε? Το μισθό σου, έχασες το φάκελο? Εδώ τον έβαλα, σε αυτή την τσέπη. Δεν είναι, χάθηκε. Ψάξε καλά. Έψαξα. Φέρε εδώ το παλτό σου. Θεέ μου. Εσύ δες την τσάντα και εσύ δες μήπως έπεσε κάτω. Είναι δυνατόν, Θεέ. Τι συμβαίνει, παιδιά, πολύ φασαρία που έγινε τίποτε? Της κλέψανε το μισθό, κύριε Σταμάτη. Έβαλε το φάκελο στην τσέπη στο παλτό της. Ψάξαμε, δεν είναι πουθενά. Πού είναι οι υπόλοιποι? Έχει ώρα που φύγαν? Λίγο πριν, δεν έχει ώρα. Λίγο πριν, μάλιστα. Ωραία, εντάξει, εσείς οι δυο μπορείτε να πηγαίνετε, δεν σε χρειάζομαι άλλο. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. 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 Ελένη, έλα λίγο, σε θέλω. Μην ανησυχείς, Ελένη. Σε λίγο θα μας φέρουν τον κλέφτη. Ή μάλλον την κλέφτρα. Έχει ξανασυμβεί άλλες δύο φορές αυτό. Αλλά η σημερινή θα είναι η τελευταία. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Θα φύγει από εδώ μέσα. Ποια είναι? Ποια είναι? Η Φωτεινή. Σας παρακαλώ, κύριε Σταμάτη, ας λήξει το θέμα εδώ. Όχι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σας παρακαλώ. Σας το ζητώ σαν χάρη. Ας κρατήσει τα χρήματα.
Εγώ θα τα βολέψω αυτό το μήνα. Μα τι λες ευλογημένη. Μια γυναίκα μόνη με ένα παιδί στη κοιλιά. Και έπειτα δεν είναι το θέμα τα χρήματα. Τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει στη δουλειά μου. Κύριε Σταμάτη, σας παρακαλώ. Έχει οικογένεια. Για τελευταία φορά συγχωρήστε την. Λοιπόν, ας είναι. Μ' έπεισες. Θα της το πω όμως εδώ μπροστά σου, ξεκάθαρα. Ίσως έτσι ντραπεί και συνεδιστεί. Κάντε ό,τι νομίζετε, κύριε Σταμάτη. Σας έχω εμπιστοσύνη. Τι συμβαίνει, κύριε Σταμάτη, γιατί με γυρίσατε πίσω? Φωτεινή, τέρμα η κοροϊδία. Δεν σου λέω να ανοίξεις την τσάντα σου, ούτε θα καλέσω και την αστυνομία. Αν και θα μπορούσα να το κάνω αυτό, ξέρεις. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Σταμάτη? Αυτά που ακούς. Αρκετά. Αν και είχα πάρει την απόφαση να σε διώξω από εδώ μέσα, δεν θα κάνω ούτε και αυτό, να το ξέρεις. Κύριε Σταμάτη, σας παρακαλώ. Είπα αρκετά. Τώρα μιλάω εγώ. Στο ξαναλέω. Δεν σε διώχνω χάρη σε αυτήν εδώ τη γυναίκα. Αυτή μου ζήτησε να μην το κάνω. Μα σε προειδοποιώ. Είναι η τελευταία φορά που στο χαρίζω. Τελειώσαμε. Πήγαινε. Να φεύγω κι εγώ. Άργησα. Λένη, περίμενε λίγο. Πάρε αυτά. Γιατί? Αυτά είναι ο μισθός σου. Μα... Σιωπή. Δεν θέλω κουβέντα. Δηλαδή, εσύ τι έχεις, καρδιά, και εμείς έχουμε πέτρα? Πάρ' τα γρήγορα και στην ευχή της Παναγίας. Κύριε Σταμάτη, έχετε χρυσή καρδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήρθαν και τα καφεδάκια σας. Μάλιστα. Μπράβο, Ελένη. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ορίστε, κυρία Σοφία. Ευχαριστώ πολύ. Στην υγειά σας. Γεια σου, Ελένη. Ωραίος καφές. Καϊμακλίδικος, όπως μ' αρέσει. Γεια στα χέρια σου, Ελληνάκη. Να σου στείλω την κυρία Σοφία καμιά μέρα, να της δείξεις πώς τον φτιάχνεις. Μπα, δεν μου το είπες πιο μπροστά πως δεν σ' αρέσει ο καφές μου. Πώς το κράτησες τέτοιο μυστικό 20 χρόνια που είμαστε παντρεμένοι? Πάσε καλώς. Κάτσε, μη στέκεις όρθια και κουράζεσαι. Έκλεισες τον έκτο, Ελένη? Ναι, ναι, βέβαια. Τι σκοπό έχεις? Μέχρι πότε θα δουλεύεις? Όσο αντέξω, κύριε Φώτη. Μην κάνεις έτσι, βρε παιδί μου. Και εμείς εδώ είμαστε. Δεν θα πουλήσουμε και τα κτήματα στο χωριό για να βγάλουμε χρήματα. Θα τα βολέψουμε. Δεν θα σε αφήσουμε να πεινάσεις. Δεν είναι έτσι, κύριε Φώτη. Φτωχοί άνθρωποι είσαστε κι εσείς. Με το μεροκάματο ζείτε. Τι στεναχωριέσαι. Θα στο χρεώσουμε. Θα μ' αφήνεις να χορεύω το μικρό στα γόνατα λίγο παραπάνω. Με το Στέλιο τι γίνεται? Μην τα ρωτάς καλύτερα. Καλά δεν σε αναζήτησε τόσους μήνες. Εσύ προσπάθησες να το μιλήσεις. Ναι, αλλά έχει καιρό. Πήγα στο σπίτι, τον αναζήτησα, μα δεν βγήκε τίποτα. Τηλεφώνησέ του τουλάχιστον. Ίσως να το έχει περάσει. Σε λίγο θα γεννηθεί το παιδί. Δεν μπορεί να μεγαλώσει χωρίς πατέρα. Και τι να κάνω, κυρία Σοφία? Τι άλλο μπορώ να κάνω? Προσπάθησε άλλη μια φορά. Που ξέρεις. Λες. Όλα είναι πιθανά, βρε παιδί μου. Σωστά. Άντε, Φώτη, σήκω να φύγουμε. Ελένη, με ηρεμία. Και προπαντός να είσαι έτοιμη για όλα. Είμαι έτοιμη για όλα, κυρία Σοφία, εδώ και πολύ καιρό. Αντίο, λοιπόν. Στο καλό. Καλή δύναμη, Ελληνάκη. Ευχαριστώ. Thank you.
Εμπρός. Στέλιο. Ποιος είναι? Στέλιο, σε παρακαλώ μην κλείσεις. Άκουσέ με. Τι θέλεις? Δεν σου είπα να μην με ενοχλείς? Στέλιο, σε παρακαλώ. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα δυο μας. Κι όμως έχουμε. Έχουμε ένα παιδί που σε λίγο θα γεννηθεί και έχει ανάγκη τον πατέρα του. Εγώ έχω μόνο ένα παιδί, το καταλαβαίνεις? Όχι, Στέλιο. Έχεις δύο παιδιά και δεν θα μπορείς να το αρνείσαι για πολύ καιρό ακόμη αυτό. Τελειώσαμε, σου λέω. Στέλιο, σε παρακαλώ, σε ηκετεύω, άκουσέ με. Στέλιο. Στέλιο. Καλησπέρα. Καλώς τη γυναίκα μου. Τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ? Καλά κι εγώ. Τι νέα? Κάτσε. Ποια είναι αυτή η καινούρια? Η Ελένη. Πόσο καιρό την έχεις? 2 μήνες. Και γιατί κάνεις έτσι ευλογημένη? Κακό είναι. Γιατί δεν με ρώτησες πριν την πάρεις? Δεν είδες ότι είναι έγκυος? Και τι σαν είναι έγκυος? Έχει ανάγκη η κοπέλα. Και σε αυτή την κατάσταση που είναι, πρέπει να τα φέρει βόλτα μόνη της. Και τι με νοιάζει εμένα? Ας την φροντίσει ο άντρας της. Δεν έχει άντρα. Γυναίκα, σε παρακαλώ. Δεν ζητάω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για να πάρω κάποιον στη δουλειά μου. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι εντάξει στη δουλειά. Και αυτή εδώ δουλεύει για 2. Άκουσε να σου πω στα μάτια. Το ξενοδοχείο μου είναι επιχείρηση. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα για να μαζεύουμε εδώ μέσα όποιον βρούμε στο δρόμο. Α, όλα και όλα, γυναίκα. Δεν είναι του δρόμου. Είναι μια τίμια κοπέλα. Και μακάρι να ήταν όλες σαν την Ελένη. Και πού το ξέρουμε? Είναι μια έγκυος που δεν ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια της. Και το κακό με σένα, Σταμάτη, είναι ότι συνεχίζεις να θέλεις να την έχουμε εδώ μέσα. Όλα κι όλα. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Θα την καλέσεις απόψε, θα της πληρώσουμε ό,τι της χρωστάμε, θα της δώσεις τα παπούτσια στο χέρι και δεν θα τολμήσεις να γυρίσεις στο σπίτι αν δεν έχεις ξεκαθαρίσει με αυτή την υπόθεση. Έλειψε λίγο καιρό και τα έχεις κάνει όλα άνω κάτω. Άκουσε εκεί, κάνεις πάντα του κεφαλιού σου. Πού έβρεξα με σένα, βρε παιδί μου, πω. Κύριε Σταμάτη, μη στεναχωριέστε. Άκουσα, κατάλαβα. Θα φύγω μόνη μου για να μην νιώσετε ότι με διώχνετε. Δεν φταίτε εσείς. Ελένη, δεν είναι κακιά κατά βάθος, μάνα. Καταλαβαίνω, μην κουράζεστε. Ελένη, πάρε τα χρήματα. Είναι για την αποζημίωσή σου. Μα είναι πάρα πολλά. Δεν έκλεισε ακόμη ο μήνας. Δεν πειράζει. Πάρε αυτά. Πάρε και αυτά εδώ. Κύριε Σταμάτη, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να τα δεχτώ. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Ελένη, δεν είναι ελεημοσύνη, κορίτσι μου. Πες πως είμαι αδερφός σου. Ένα δώρο στο παιδί θέλω να κάνω. Κράτησέ τα. Θα σου χρειαστούνε. Η καιρή είναι δύσκολη. Πού θα βρεις δουλειά? Ευχαριστώ, κύριε Σταμάτη. Θα το θυμάμαι αυτό. Δεν χρειάζεται να θυμάσαι. Άσε να θυμάται κάτι και ο Θεός. Και ό,τι χρειαστείς, έλα με βρεις. Μη διστάσεις. Ό,τι μπορώ θα κάνω. Σταμάτα να κουναστικούνια, Χριστιανέ μου. Θα το ζαλίσεις το μωρό. Τ' αρέσει να το κουνάω? Πώς ξέρεις ότι τ' αρέσει? Στο είπε το νεογέννητο? Όχι. Μ' έκλεισε το μάτι. Κάνει τη δουλειά σου εσύ κι άσε με μένα να κουνάω το μωρό. Είναι η μωρέ. Ελένη, τη σούπα σου. Ορίστε. Ευχαριστώ. Θα τη φας όλη. Είσαι πολύ αδύναμη ακόμη. Ναι, και πρέπει να αρχίσω δουλειά από εβδομάδα. Να αρχίσεις δουλειά, ούτε να το σκέφτεσαι. Σιγά. Είναι έτοιμο να κοιμηθεί. Τις σκάλες τουλάχιστον. Σε καμία περίπτωση. Πρέπει, κυρία Σοφία. Από το παιδί μου δεν θέλω να λείψει τίποτα. Γι' αυτό θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Αν μπορείς να μου το κρατάς κανένα 2 φορές τη βδομάδα. Και 2 και 3 και όσο χρειαστεί. Μα είμαι της γνώμης ότι πρέπει να περιμένεις. Δεν θα βγαίνω άλλες μέρες. Θα αρχίσω ως προκέντη. Γι' αυτό ετοίμασα και τη μηχανή. Έτσι και χρήματα θα βγάλω και το παιδί μου θα προσέχω. Εσύ ξέρεις, τρώγε τώρα τη σούπα σου γιατί θα κρυώσει.
Αν δεν σταματήσετε, θα σας διώξω και τις δυο. Μπα σε καλό σας, βαλθήκατε να μην τα αφήσετε να κοιμηθεί. Βρε τον κύριο Φώτη που μου έγινε χαζοπαππούς. Την είπες πάλι την εξυπνάδα σου. Περιμένεις επισκέπτες? Όχι, κανένα. Ελένη, είναι μία κυρία έξω. Θέλει να περάσει. Λέει πως είναι γνωστή σου. Δεν σου είπε όνομα. Όχι. Ας περάσει. Παρακαλώ, περάστε. Χαίρετε. Φωτεινή, τι έκπληξη είναι αυτή. Τι κάνεις, Ελένη? Πολύ καλά. Έμαθα πως γέννησες. Έφερα κάτι για το παιδί. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, κάθισε. Όχι, δεν θα καθίσω. Πρέπει να φύγω. Θα αρχίσω στη δουλειά. Έλα να δεις το μωρό μου. Α. Όμορφο που είναι. Αγοράκι. Ναι, ναι. Να σου ζήσει, Ελένη. Σε ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή. Και να σου μοιάσει την καρδιά. Έχει μεγάλη καρδιά η Ελένη. Το ξέρουμε. Πρέπει να φύγω. Χάρηκα πολύ που σε είδε, Ελένη. Θα έρθω μια άλλη μέρα που θα έχω χρόνο να τα πούμε καλύτερα. Θα σε περιμένω, Φωτεινή. Καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ. Σας χαιρετώ. Χαίρετε. Στο καλό. Τι είναι αυτό? Ξέρω κι εγώ. Το άφησε αυτή η γυναίκα. Ελένη μου, όλους αυτούς τους μήνες, τα χρήματα αυτά μου έκαιγαν τα χέρια. Δεν μπόρεσα να τα αγγίξω. Σου τα επιστρέφω, μαζί με ένα ευχαριστώ που δεν μπόρεσαν τότε να προφέρουν τα χείλη μου. Γιατί χάρη σε σένα, δεν έχασα τη δουλειά μου. Γιατί εσύ έγινες η αιτία να αφήσω το στραβό δρόμο που είχα πάρει. Σε ευχαριστώ. Θα το θυμάμαι πάντα. Μέσα σου.
Παππού, να πάω να παίξω. Να πας, Βασιλάκι μου, και πρόσεχε, αγόρι μου. Είσαι ο πιο καλός παππούς του κόσμου. Μεγάλωσε ο Βασιλάκης. Κλείνει τα 8. 8 χρόνια. Πώς περάσανε, σαν να ήταν χθες. Δεν σας αναζήτησε τόσα χρόνια. Ποιος, ο Στέλιος? Όχι. Ούτε κι εγώ όμως προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του από τότε που μου έκλεισε το τηλέφωνο. Το παιδί δεν ψάχνει τον πατέρα του? Είναι δυνατόν να μην τον ψάχνει? Του λέω πως λείπει μακριά. Πως δουλεύει στα ξένα για να μας στέλνει χρήματα. Προσπαθώ όσο μπορώ να καλύψω το κενό της απουσίας του. Του αγοράζω δώρα και του λέω πως τα στέλνει ο πατέρας του. Του γράφω γράμματα, τάχα πως είναι από εκείνον. Ψέματα, ψέματα. Μα τι να κάνω όμως. Είναι πολύ μικρός ακόμη για να μάθει την αλήθεια. Ίσως όταν μεγαλώσει και του εξηγήσω να καταλάβει. Και είναι τόσο χαριτωμένο παιδί. Θα ρίξει και τράβηξε όλη την ευλογία του Θεού επάνω του. Ξέρεις τι σκέφτομαι, Ελένη? Αν το έβλεπε τώρα μεγάλο, μήπως θα άλλαζε γνώμη? Το σκέφτηκα κι εγώ πολλές φορές. Δεν προσπαθείς για μια φορά ακόμη? Διστάζω. Φοβάμαι μην μπει ή κάνει κάτι μπροστά στο παιδί και αυτό τον μισήσει. Από αυτό το μίσος θέλω να προστατέψω την καρδούλα του. Κι αν συμβεί το αντίθετο, προσπάθησε. Ας είναι η τελευταία φορά, μα προσπάθησε. Για να μην τα βάζεις αργότερα με τον εαυτό σου και να λες «Να, εκείνο δεν το έκανα». Γιατί? Εσύ τουλάχιστον να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου. Να σου πω κάτι, κυρία Σοφία. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Να το κάνω. Μαμά, κουράστηκα! Γιατί ήρθαμε εδώ? Για εκδρομή, Βασιλάκι μου. Δεν έχουμε πάει ποτέ μαζί εκδρομή τόσο μακριά. Γιατί δεν σου άρεσε η διαδρομή? Κάναμε ταξιδάκι με το αστικό, με το μετρό. Θα έχεις αύριο να διηγηθείς στους φίλους σου ένα σωρό ιστορίες. Κοίτα έναν όμορφο κήπο. Μόνο κήπος, ρε μαμά! Κοίταξε μια αυτοκινητάρα! Wow! Τι έγινε, μικρέ? Συγγνώμη, κύριε. Έχετε πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Βασίλη, μην ενοχλείς τον κύριο.
Γεια σας. Άργησα. Όχι, όχι, εντάξει, είσαι, μη στεναχωριέσαι. Είχες κινηστό βράδυ? Καλά ήταν, έτσι και έτσι. Πρέπει να φύγω όμως τώρα γιατί βιάζομαι. Αύριο δίνω ανατομία. Διάβασες, θα περάσεις? Πιστεύω να τα πάω καλά. Αλλά πρέπει να ξεκουραστώ για κανένα δύο ώριτσες. Πώς αντέχεις, ρε παιδί μου? Πανεπιστήμιο, διάβασμα και τη νύχτα δουλειά. Τελειώνεις τουλάχιστον. Τελευταίο εξάμεινο και μετά ειδικότητα. Τι θα διαλέξεις? Καρδιολογία. Φεύγω τώρα γιατί άργησα, έτσι. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λίγο ακόμη. Κουράγιο. Πέταρα να πάθαμε πάλι από πέντες, τρεις μέρες. Τώρα πόσο χρόνια έχουν ας εδώ? Εντάξει. Πάρα πολύ. Άλλαξες όμως. Μεγάλη σου. Έχουν άνοιξ. Τα παιδιά μεγαλώνουν, εμείς μεγαλώνουμε. Ναι. Έτσι να πω. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Καλή διάρκεια. Ματίνα μου, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Μου δώσει τόσα χαρά απόψε. Έπρεπε κάποια στιγμή να συναντηθούμε, Λόρα. Άλλωστε, τόσο χρόνια έχεις να έρθεις στην Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά από το γάμο μας. Αντώνη. Βέβαια, πρέπει να έχει 5-6 χρόνια περίπου. Και πόσο λέτε να μείνετε? 2 μήνες, μπορεί και 3. We'll see. Μας αρέσουν τόσο πλοίοι εδώ, που όταν αχόμαστε, δεν θέλω να φύγουμε. Τι Ματίνα μας, πώς τη βλέπεις? Μια κουκλίτσα, όπως την ήξερα. Μια κουκλίτσα που από εδώ και στο εξής θα διαχειρίζεται μια τεράστια περιουσία. Νωρίς την πήρε την απόφαση ο κύριος Στέλιος. Και δεν μου λες, ρε ξαδέρφη, όλη η επιχείρηση τώρα θα περάσει στα χέρια σου? Μόνο η επιχείρηση, τα πάντα, εκτός από το σπίτι. Επιχείρηση, αυτοκίνητα, κινητά, ακίνητα, τα πάντα. Καλά μιλάμε, σου έχει μεγάλη αδυναμία. Πώς αποφάσισε όμως να αποσυρθεί τόσο νωρίς? Ξέρεις, μετά το τελευταίο επεισόδιο που είχε με την καρδιά του, η υγεία του επιβαρύνθηκε. Έπαθε μετά και το κεφαλικό. Ήρθε και έδεσε. Είδε πως δεν τα βγάζει πέρα. Βέβαια, δεν μπορεί να τρέχει όπως πρώτα. Πονάει όμως τη δουλειά του. Έτσι τα μεταβίβασε όλα σε μένα. Τι να ευχηθούμε λοιπόν. Καλή σταδιοδρομία από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Να πηγαίνουμε, παιδιά. Περάσαμε υπέροχα. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Ματίνα, θα περάσουμε μια μέρα από το σπίτι εδώ και τη μικρό σου, οκ? Okay? Από ό,τι θελήσεις. Θα σε περιμένω. Καληνύχτα. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Κι εγώ. Πάμε κι εμείς. Πάμε. Καταφερτζού, από εδώ τον είχες, από εκεί τον είχες, τον τούμπαρα στο γέρο. Τι νόμιζες, θα καθόμουν και θα περίμενα να πεθάνει για να γίνουμε αφεντικά? Ο γέρος δεν έχει σκοπό να μας απαλλάξει από την παρουσία του. Αντοχή που την έχει όμως, καρδιά, τώρα το εγκεφαλικό και βαστάει ακόμα. Γι' αυτό σου λέω εγώ, ο γέρος θέλει τον τρόπο του, να πας με τα νερά του και μετά... Έννοια σου, το σπίτι μένει τώρα, αλλά σε λίγο και αυτό θα γίνει δικό μας. Μα, αυτό δεν το πιστεύω. Δεν πρόκειται να σου το δώσει. Έχει μεγάλη αξία. Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις σπίτι στα προάστια? Τι μας λες, κι εγώ σου λέω πως θα το πάρω το σπίτι. Ρε Ματίνα, φαντάζεσαι όμως μετά από τόσα χρόνια να εμφανιστεί ο αδερφός σου και να διεκδικείς την περιουσία?
Τώρα πάει, πέταξε το πουλάκι. Άλλωστε ο πατέρας μου δεν θέλει ούτε καν να ακούσει για αυτόν και για την προκομμένη τη μάνα μου. Έχει να πει το όνομά της από τότε που έφυγε από το σπίτι. 26 ολόκληρα χρόνια. Τι έκανε τόσα χρόνια, Ματίνα? Τη ζωή του, Αντωνάκη μου, τη ζωή του. Ευχαριστώ. Άντε στην υγειά μας. Στην υγειά σου, γιατρέ. Να μαζί στο παλικάρι μας. Να είστε καλά. Φωτισμένος. Όλα καλά στη ζωή σου, παιδί μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Για φέρε, Βασίλη, να το δω αυτό το χαρτί. Ορίστε, ορίστε. Κοίτα δώρα, παιδί μου. Για τούτο δω το χαρτούδι να παλεύεις τόσα χρόνια. Ποιος να μου το έλεγε και να το πίστευα πως το μορουδέλι που κούναγα στη κούνια θα γινόταν τέτοιος λεβέντης και θα σπούδαζε και γιατρός. Και τι γιατρός, ο πρώτος. Εντάξει, εντάξει, μην τα παραλέτε. Καμάρι που το έχει, κύρα Σοφία, εσύ να λες τον όρκος και αυτή από κάτω να κλαίει. Μπα, μπόρεσες και με είδες, Φώτη μου. Εγώ νόμισα δεν έβλεπες έτσι όπως είχε συνέχεια το μαντίλι στα μάτια σου. Βγάλ' το τουλάχιστον από τη τσέπη σου να στεγνώσει. Σταμάτα εσύ. Άσε μαμά, ανοίγω εγώ. Ω, αν είναι δυνατόν. Καλησπέρα, περάστε. Επιτρέπετε. Φυσικά, φυσικά, περάστε. Κύριε Σταμάτη, Φωτεινή, καλώς τους. Ελάτε, περάστε. Χαίρετε. Ήρθαμε να μοιραστούμε τη χαρά σας. Συγχαρητήρια. Ελένη μου, τι κάνεις? Ευχαριστώ πολύ, μια χαρά. Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε? Ελένη μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, άντε, κύριε Σταμάτη, να είσαι καλά. Να το χαίρεσαι, Ελένη μου. Σε ευχαριστώ, Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πολύ. Πέρασε. Θα μάθαμε τα νέα. Έλα εδώ, γιατρέ. Τα κατάφερες. Να ζεις, να προκόψεις. Για πες μας τα νέα σου. Καλά, παιδιά, δεν το περίμενα αυτό. Μα πώς το μάθατε? Καλά μένουν αυτά μυστικά, βρε, Ελένη μου. Ας είναι καλά ο Μπαρμπαφώτης. Άντε, βρε, όλα τα ξέρεις εσύ. Εσύ δεν το είπες, το βρήκα. Ναι, το είπα και καλά έκανα. Αφού ήξερα ότι θα χαρεί η Ελένη. Να ζήσεις, Κρυφώτη. Μεγάλη χαρά μου δώσες. Να σας κεράσουμε κάτι. Τι, με κονιάκ και φουντάν, γιορτάζει ο κόσμος τέτοια μέρα? Φωτεινή, άνοιξε τα πακέτα, σε παρακαλώ. Στρώσε τραπέζι. Εμπρός. Μα τι κάνατε, κύριε Σταμάτη? Τι κάναμε, βρε Ελένη μου? Φέραμε ψητά και καλό κρασί. Κερνάει το κατάστημα. Δευτέρα το απόγευμα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Χαίρετε, χαίρετε. Άντε, αφεντικό, αρκετά για σήμερα. Δεν θα πας σπίτι να ξεκουραστείς? Θα περάσω πρώτα από τον συμβολιογράφο. Από τον συμβολιογράφο? Γιατί? Αύριο έχουμε βαφτίσια. Βαφτίζουμε τον εγγονό μου. Και ξέρεις πώς θα τον πούμε, ε? Στυλιανό. Θα πάω σήμερα να του γράψω και το σπίτι. Θα είναι δώρο του παππού. Αφεντικό, με το συμπάθιο, μα κάτι θέλω να σου πω. Τόσα χρόνια τρώω το ψωμί σου. Σε πονάω, γι' αυτό σου μιλώ. Μην το κάνεις αυτό. Κράτησε το σπίτι. Δεν ξέρεις πώς γυρίζουν οι καιροί. Μα τι λες τώρα? Ό,τι θέλεις λες. Θα με πετάξει η Ματίνα έξω στο δρόμο, μετά από όσα έχω κάνει για αυτήν? Της έχω δώσει τα πάντα και δεν θα το εκτιμήσει? Δεν ξέρεις τι γίνεται. Τόσα ακούγονται. Τόσα γίνονται. Ούτε ο πρώτος θα είσαι, ούτε ο τελευταίος. Λίγα είναι τα παιδιά που φέρθηκαν σκάρτα στους γονείς τους. Η Ματίνα είναι δική μου κόρη. Εγώ την ανέθρεψα. Εγώ την έπλασα. Δεν θα μου κάνει τέτοιο πράγμα. Να με συμπαθάς, ευλογημένε. Εγώ από ενδιαφέρον μίλησα.
Το ξέρω, μα μην νοιάζεσαι. Ξεκινήσαμε νέοι μαζί, μα τώρα γεράσαμε, αφεντικό. Εγώ τραβήχτηκα, εσύ δεν θα ξεκουραστείς. Αυτό το μήνα θα κάνω κι εγώ τα χαρτιά μου για σύνταξη. Κουράστηκα πια. Θα σταματήσω. Μα εσύ, όποτε με χρειαστείς, μη διστάσεις. Το σπίτι μου το ξέρεις. Ευχαριστώ. Μα τώρα δεν έχω ανάγκη κανέναν. Θα απολαύσω τη ζωή μου. Έχω τη Ματίνα μου, έχω το Στελάκο μου. Τι άλλο θέλω. Δεν μου λες, ρε Ματίνα, πώς θα κάνουμε αλλαγές μες στο σπίτι? Ο πατέρας σου δεν θα μας αφήσει. Το σπίτι δεν είναι πια δικό του για να κάνει κουμάντο. Ναι, αλλά... Δεν υπάρχει αλλά. Φιλοξενούμενος είναι εδώ μέσα. Αν ήταν άλλη στη θέση μου μέχρι τώρα, 10 φορές θα τον είχε πετάξει στο γεροκομείο. Μπα, ο γέρος δεν είναι από αυτούς που μπορείς να τους βάλεις εύκολα εκεί μέσα. Το ξέρω, αλλά έχω εγώ το σχέδιό μου. Άλλωστε, γι' αυτό έβαλα και έσκαψαν τον κήπο. Λίγο σκληρό δεν είναι αυτό, ρε Ματίνα. Τι μας λες, ποιος τον αντέχει, όσο πάει ξεκουτιάζει. Ολοειδιοτροπίες και απαιτήσεις είναι. Θυμάσαι τις προάλλες το πάρτι που κάναμε? Εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά, μέσα σε τόσο καλό κόσμο, και μας έκανε ρεζίλι. Και στη γιορτή μου, ο καυγάς. Ναι, τι έξοδα είναι αυτά. Θα μου τυνάξετε τα πάντα στον αέρα. Εγώ τα μάζευα σπυρί-σπυρί και εσείς τα σκορπάτε με το τσουβάλι. Δεν υποφέρετε. Αλλά έννοια σου, θα τον περιποιηθώ εγώ. Θα τη βρούμε την ησυχία μας. Δεν μου λέτε, τι είναι αυτά που κάνατε? Παππού! Τι συμβαίνει, πατέρα? Πολλές φορές σου είπα να μην φωνάζεις μπροστά στο παιδί. Αργυρό! Πάνω λίγο. Τι έπαθες, τι συμβαίνει? Ρωτάς κι όλα μου καταστρέψατε τον κήπο? Γιατί θέλαμε σε εκείνο το μέρος να κάνουμε ένα κιόσκι. Καταστρέψατε τον κήπο μου για να κάνετε ένα κιόσκι χωρίς να με ρωτήσετε? Να σε ρωτήσουμε! Ασφαλώς δεν με ρωτήσετε! Ήδη σου έδωσα αρκετές εξηγήσεις. Θέλαμε να κάνουμε ένα κιόσκι. Αυτό είναι όλο. Και απορώ γιατί θυμώνεις. Ο καθένας κάνει ότι το καπνίσει εδώ πέρα μέσα. Θα μου γκρεμίσετε το σπίτι μου και θέλετε να σας πω και ευχαριστώ? Πώς το είπες αυτό το τελευταίο? Το σπίτι σου. Ναι, το σπίτι μου. Πατέρα, ξεχνάς σε ποιο σπίτι κάθεσαι. Το σπίτι αυτό είναι δικό μου. Και ασφαλώς δεν θα σου δώσω εξηγήσεις για οποιαδήποτε αλλαγή θέλω να κάνω. Αν θέλω να το γκρεμίσω, το κάνω αυτή τη στιγμή. Παλιό κόριτσο, θα σε σκοτώσω! Γερό, κάτσε φρόνημα, κάτω τα χέρια σου! Το μάρια! Μου πήρατε την περιουσία μου και μου κουπανίστηκατε στο δάκο! Κλείσε το στόμα σου, γιατί αρκετά σ' ανέχτηκα! Δεν φτάνει που σε κρατάμε στο σπίτι, σε πλένουμε, σε ταΐζουμε, μας βρίζεις και από πάνω! Φεύγω! Φεύγω γιατί θα κάνω φόνο εδώ μέσα! Ναι, η κυρία Ψαθάκη. Είμαι η κυρία που τηλεφώνησε το πρωί για τον Κλειδαρά. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου το στείλετε αμέσως? Ευχαριστώ. Βλέπεις πόσο εύκολα τακτοποιούνται όλα. Καλά, ο γέρος έχει γίνει θηρίο. Μη σε νοιάζει, τον αναλαμβάνω εγώ. Άλλωστε, ο ίδιος με εκπαίδευσε. Ματίνα! Ματίνα! Άνοιξε, σου λέω! Άνοιξε! Παλιωτόμαρα! Ανοίξτε! Θα σπάσω την πόρτα! Αν δεν πάψεις να μας ενοχλείς, θα φωνάξω την αστυνομία! Άνοιξε, μου είπα! Αυτή η πόρτα έχει κλείσει μια για πάντα για σένα! Όχι! Άνοιξε μου!
Έτσι πληρώνεις τον πατέρα σου! Έξω από το σπίτι μου! Θα καλέσω την αστυνομία! Άνοιξε! Άνοιξε! Άνοιξε, σου είπα! Άνοιξε! 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 Κύριε. 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 Ελάτε. Ενοχλώ. Όχι κύριε, δεν ενοχλείτε. Μα, ξέρετε, κάνει πολύ κρύο απόψε. Δεν μπορείτε να μείνετε εδώ έξω. Να. Κρατήστε τα πράγματά σας και... Πάρτε και αυτά, κύριε. Είναι για να μείνετε κάπου ζεστά απόψε. Καλό σας βράδυ. Όχι, Θεέ μου. Όχι. Από το πιωτό θα ήταν. Μέρες και δεν λέει να πέσει ο πυρετός του. Α, Στέλιο, πώς κατήντησες, αγόρι. Καλά που δεν ζει η μάνα σου να σε βλέπει. Δεν βλέπω να συνέρχεται η μάνα. Πρέπει να φωνάξουμε ένα γιατρό. Στέλιο. Στέλιο, μ' ακούς?
Στελιό. Στελιό, με ακούς? Ο Γιάννης, ο επιστάτης σου είμαι. Ο Γιάννης. Ο καλός μου Γιάννης. Μα πού βρίσκομαι? Στο σπίτι μου, που μπορείς να το θεωρείς και δικό σου. Θα μείνεις εδώ μέχρι να γίνεις καλά. Μα... Δεν έχει μα και ξεμά. Αυτή τη φορά θα γίνει αυτό που λέω εγώ, αφεντικό. Αφεντικό. Κορέλ, Γιάννη. Όχι αφεντικό πια. Ένα ρημάδι. Μίλες τέτοια λόγια, αφεντικό. Δεν κάνει. Πληρώνω, Γιάννη. Πληρώνω το μεγάλο μου κρίμα. Θέλεις να σκοτώσω το παιδί μου. Πέταξα τη γυναίκα μου στον δρόμο με ένα μωρό στην κοιλιά. Στηρίχθηκα στον εαυτό μου, στο χρήμα μου, στην κόρη μου. Μα ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός είναι σπλαχνικός, αφεντικό. Αγαπάει όλα τα πλάσματά του. Και εσένα σε αγαπάει. Πού ξέρεις τι μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία? Άστα στα χέρια του. Είναι μεγάλος μάστρος ο Θεός. Από τώρα και ύστερα, Γιάννη, μπορώ να ελπίζω. Σε τι? Μόνο στο θάνατο. Σε τίποτα άλλο. Μην λες τέτοια ολόγια. Δεν κάνει. Είσαι άρρωστος, γι' αυτό σκέφτεσαι έτσι. Όταν θα γίνεις καλά, όλα θα αλλάξουν. Έχω ακούσει για έναν γιατρό πάρα πολύ καλό. Θα στον φέρω. Δεν έχω χρήματα. Ποιος σου μίλησε για χρήματα? Αυτός δεν παίρνει από φτωχούς. Είναι πολύ καλός, θα δεις. Τώρα κιόλας θα τον ειδοποιήσω. Ναι, μ' ακούτε? Α, γιατρέ μου, περάστε. Χαίρετε. Χαίρετε. Ο ασθενής σας? Περάστε. Αυτός είναι, γιατρέ. Σας παρακαλώ, κάντε ό,τι μπορείτε. Κι εγώ δεν θα σας αφήσω έτσι. Σας παρακαλώ. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν γίνεται λόγος για χρήματα. Τι λέτε, γιατρέ, είναι βαριά. Πείτε μου κάτι, δεν έχει κανέναν, γυναίκα, παιδιά? Αφήστε τα τώρα, γιατρέ, μιλήστε σε μένα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ζήσει. Αλλά, ξέρετε, η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Θα πρέπει να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο. Η καρδιά του. Θα ζήσει. Είπαμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μόνο φροντίστε να μεταφερθείτε συντομότερο.
Χαίρετε. Πώς πάμε? Γιατρέ, τι αποφασίστηκε? Μη στεναχωριέστε. Σε λίγες μέρες θα μπει στο χειρουργείο. Θα γίνουν πρώτα όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και θα τον αναλάβει ο καθηγητής μου. Είναι κορυφή. Όλα θα πάνε καλά. Ναι, ναι, να είστε σίγουροι ότι θα του το πω. Ναι. Κι εγώ τον περιμένω, αλλά όχι τώρα. Αργότερα. Φαντάζομαι ότι σε 2-3 ώρες θα έχει έρθει. Κυρία Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ. Σ' αφήνω τώρα. Βασιλή, τι συμβαίνει? Δεν είσαι καλά. Το ξέρω αυτό το ύφος. Όχι, μάνα, όχι. Καλά είμαι, καλά. Βασίλη, κάτι μου κρύβεις. Μάνα, μην ανησυχείς. Πώς να ηρεμήσω? Πρώτη φορά σε βλέπω έτσι. Βασίλη, πες μου τι συμβαίνει, με φοβίζεις. Ηρέμησε, μάνα, είμαι καλά. Μάνα, ξέρεις ποιο ήταν το όνομα του δυστυχισμένου αυτού ανθρώπου που επισκέφτηκα εχθές? Στυλιαλός. Παύλου του Βασιλείου. Ο πατέρας σου? Ο Στέλιος? Μητέρα. Δεν ρεούσα ποτέ το χάδι του. Τη στοργή του. Τώρα ζητούσα τόσα χρόνια στα βλέμματα των ανθρώπων που περνούσαν γύρω μου. Μήπως είναι αυτός ο πατέρας μου
Και τώρα... Τώρα πιστεύω πως το βρήκα. Όχι, Θεέ μου. Σε τέτοια κατάντια... Εκείνος... Ο φτωχός... Ο φτωχός και ο παραπεταμένος είναι... Είναι ο, ο πατέρας μου. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Δείξες ένα σταυρό και μου είπες σηκώσέ τον και ανέβα τον ανήφορο. Μπροστά εσύ και πίσω εγώ. Σ' ακολουθούσα. Με έμαθες να ανεβαίνω το Γολγοθά μου αγώγιστα, με υπομονή και περηφάνεια. Και τώρα, τώρα Χριστέ μου, φέρνεις μπροστά μου αυτόν που με σταύρωσε και μου ζητάς να το συγχωρήσω. Δώσ' μου τη δύναμη. Ο γιατρός θα σε χειρουργήσει. Θα δεις αφεντικό, θα γίνεις καλά. Ας με αφήνετε να πεθάνω. Θα ήταν καλύτερα. Δεν έχω θέση εγώ στη ζωή. Δεν είμαι άνθρωπος. Σκόρπισα γύρω μου πόνο και συμφορά. Μου άξιζε η τιμωρία μου και ακόμη χειρότερη. Ελένη, εσύ. Το παιδί μας. Ο γιος μας. Ο γιος μου. Έλα αγόρι μου να σε φιλήσω. Έλα να σε φιλήσω. Δεν σε φίλησα ποτέ. Ναι, πατέρα. Πατέρα. Κι εγώ ποτέ μου δεν έχω πει αυτή τη λέξη. Έπρεπε να έρθεις, Ελένη. Δεν μου αξίζει τόση καλοσύνη. Σώπα, μην κουράζεσαι, Στέλιο. Τα παλιά τέλειωσαν. Πέρασαν όλα. Τώρα πρέπει να γίνεις καλά. Θα σε φροντίσουμε. Μόνο γίνε καλά, σε παρακαλώ. Άλλωστε ο γιος σου το έχει κάνει ήδη. Μήπως τον κουράζαμε.
Η Ματίνα ξέρει τίποτα για τον πατέρα της? Η Ματίνα έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κατάγεια του πατέρα της. Δεν τα άμαθες, ε? Του φάγε όλη την περιουσία και τον πέταξε στο δρόμο. Στο σπίτι μου τον είχα τόσο καιρό που ήταν άρρωστος. Πώς μπόρεσε? Κύριε Γιάννη, μπορείτε να την ειδοποιήσετε? Νομίζω πως πρέπει να προλάβει να ζητήσει έστω μια συγγνώμη από τον πατέρα της. Η κατάσταση του Στέλιου είναι πολύ σοβαρή. Δεν ξέρουμε αν θα αντέξει την εγχείρηση. Έχεις δίκιο. Πρέπει να την ειδοποιήσω. Κάνει και σούζες. Κάνει και σούζες. Παρακαλώ. Έλα, είμαι ο Γιάννης ο επιστάτης. Σας ακούω. Ξέρεις, Ματίνα, ο πατέρας σου δεν είναι καλά. Μπα, άρχισε πάλι τα κολπάκια ο πατέρας μου, για να του λυπηθούμε. Ματίνα, δεν αστείευομαι. Ο πατέρας είναι πολύ σοβαρά. Και τι θες να κάνουμε τώρα? Ό,τι θέλεις κάνει, κοπέλα μου. Εγώ πάντως σου επιθυμίζω ότι έχεις ένα χρέος σε αυτόν τον άνθρωπο που σε μεγάλωσε και σου έδωσε τα πάντα. Τα ακούς? Είναι ήδη εδώ και η υπόλοιπη οικογένειά σου. Και η μητέρα σου και ο αδερφός σου. Η μητέρα μου και ο αδερφός μου. Δεν ξέρω αν θα προλάβεις. Η κατάσταση πάντως είναι πολύ σοβαρή. Καλά. Σας ευχαριστώ. Μαμά, πού είναι ο παππούς? Ναι, η Ματίνα είναι. Μπορείτε να μου πείτε που βρίσκεται? Παιδί μου! Μαμά! Παιδί μου, παιδί μου, παιδί μου! Μαμά! Συγχώρεσέ με! Στο νοσοκομείο. Έχουμε μέχρι το χειρουργείο. Ναι.
Γιατρέ, πώς είναι? Όλα πήγαν καλά. Ξέφυγε τον κίνδυνο, δόξα τω Θεώ. Σας ευχαριστούμε για όλα. Με τέτοιο βοηθό, τα συγχαρητήριά μου για το γιο σας. Είναι ένα ανερχόμενο αστέρι της ιατρικής. Αναγκάζομαι να φύγω. Ελπίζω κάποτε να αλλάξουν τα πράγματα και να σε σφίξω και πάλι στην αγκαλιά μου. Δεν θα φύγει κανείς. Κανείς. Ποτέ ξανά. Ποτέ. Κανείς δεν σου φύγει. Κανείς, αγάπη μου. Ποτέ.